Εμείς θα σταθούμε στο θέμα των ναύτεξ, κυρίες και κύριοι, γιατί το παιχνίδι εκεί φαίνεται να περιπλέκεται με τις νέες ναύτεξ της Τουρκίας, που προειδοποιεί για ρωσικές ασκήσεις στις περιοχές που πλέουν τον Μπαρμπαρός και το Roots Race. Και φαίνεται, Θανάση Αυγερινέ, καλησπέρα, ότι την ώρα που η Τουρκία ισχυρίζεται ότι καλύπτει τις ρωσικές ασκήσεις, αυτές γίνονται σε συνεννόηση με την Κύπρο. Κάτι γίνεται εκεί. Καλησπέρα, Αλίνα. Το μόνο βέβαιο που φαίνεται να υπάρχει μέχρι στιγμής είναι ο σχεδιασμός του ρωσικού πολεμικού ναυτικού να πραγματοποιήσει ασκήσεις με πραγματικά πειρά σε μια εκτεταμένη χρονική περίοδο εντός του Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο της διακλαδικής άσκησης Οκεάνια Ασπίδα 2020. Οι αρχικές ημερομηνίες που έχουν γίνει ως τώρα γνωστές είναι από τις 8 έως τις 22 και από τις 17 έως τις 25 Σεπτεμβρίου, σε δύο φάσεις δηλαδή και σε δύο γεωγραφικές ζώνες, δυτικά και ανατολικά της Κύπρου. Έχω μάλιστα μπροστά μου αυτή τη στιγμή τουλάχιστον μία κυπριακή ναύτεξ που καλύπτει αυτές τις ρωσικές ναυτικές ασκήσεις από τις 17 έως τις 25 του μηνός. Νομίζω δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι ο ρωσικός στολίσκος της Μεσογείου επιλέγει ειδικά αυτή τη συγκυρία και αυτή την περιοχή για να δώσει το παρόν. Γνωρίζουμε ότι για παρόμοιες ασκήσεις είχαν δεσμευτεί και τον Αύγουστο αντίστοιχες περιοχές και το μεγαλύτερο μέρος τους μαθαίνω πραγματοποιήθηκαν. Τότε οι Ρώσοι είχαν ενημερώσει την αρμόδια υπηρεσία για έρευνα και διάσωση στην περιοχή, δηλαδή το θάλαμο επιχειρήσεων στη Λάρνακα, που είχε εκδώσει τις σχετικές ναύτεξ, γεγονός που είχε προκαλέσει την οργή της Άγκυρας. Η τουρκική πλευρά από το πρωί προσπαθεί, και δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει, να οικειοποιηθεί επιχειρησιακά τις ρωσικές αυτές ασκήσεις. Να μπει σφήνα, με άλλα λόγια, Θανάση. Κάτι τέτοιο φαίνεται πως συμβαίνει, ακριβώς γιατί οι ναύτεξ αυτές δεν είναι ακριβώς κάλυψη των ρωσικών ασκήσεων, αλλά είναι προειδοποίηση προς τα ρωσικά πλοία να μην πλησιάσουν στις περιοχές που έχει δεσμεύσει η Τουρκία με παράνομες ναύτεξ για γεωλογικές έρευνες. Μέχρι σήμερα, πρέπει να το πω, η Ρωσική Ομοσπονδία ποτέ δεν είχε αμφισβητήσει την κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην θαλάσσια περιοχή γύρω από αυτήν όπου πραγματοποιούσε ασκήσεις. Μου φαίνεται πολύ περίεργο να γινόταν κάτι τέτοιο τώρα, τη στιγμή μάλιστα που αναμένεται στην Κύπρο και ο Σεργέη Λαυρόφ, ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών, σε λίγες ημέρες. Επομένως, θα πρέπει να είμαστε αρκετά επιφυλακτικοί για αυτά τα τουρκικά fake news, τα οποία παράγονται με ρυθμό πλέον πολυβόλου και εκδίδονται αυτές οι ναύτεξ, άγνωστο προφανώς με ποιες ακριβές προπαγανδιστικές στοχεύσεις. Μάλιστα. Σε κάθε περίπτωση, το ρεπορτάζ συνεχίζεται. Έχουμε απευθύνει ερωτήματα προς το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, στο Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών. Αναμένουμε δηλώσεις της επίσημης εκπροσώπου της Μαρία Ζαχάροβα στο Open τις επόμενες ώρες. Επομένως, νομίζω θα ξεκαθαρίσει η κατάσταση περισσότερο αργότερα.